Χαίρετε. Καιρό έχει να πιούμε ένα καφέ μαζί. Έφτιαξα λοιπόν ένα καφεδάκι και είπα να φτιάξουμε ένα θεωρητικό vlog και να μιλήσουμε ίσως για το πιο κέριο θέμα ψυχοεκπαίδευσης. Για τη μιζέρια μου, μου φταίνε οι άλλοι ή μήπως φταίω εγώ. Στο κανάλι αυτό συζητάμε για θέματα ψυχοεκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και πώς μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Φτιάξετε καφέ. Και φυσικά συζητούμε πολλές φορές και αναλυτικά για τις ευθύνες που έχουν οι γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά με ελλιπή, αψυχολόγητο και δυστυχώς πολλές φορές κακοποιητικό τρόπο. Έχω εδώ αυτό το βιβλίο το οποίο σας το έχω δείξει πολλές φορές και θα σας το ξαναδείξω και όσες χρειαστεί. Το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» που έχει γράψει η Dr. Susan Forward, το οποίο είναι ένα βιβλίο ευαγγέλιο όσον αφορά εμένα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο, το οποίο βοηθάει να καταλάβουμε ενδελεχώς, με πολλές έτσι λεπτομέρειες και πιστήρια, για το πώς η κακοποιητική ανατροφή και η τοξική σχέση με τους γονείς μας μπορεί να μας επηρεάζει αρνητικά. Σήμερα διάβαζα το αυριανό κομμάτι του βιβλίου που διαβάζουμε στη συμμετοχή, που μιλούσε για την αντιπαράθεση με τους γονείς και πόσο σημαντική είναι αυτή η αντιπαράθεση και επίσης και για την αντιπαράθεση ακόμη για γονείς που έχουν φύγει από τη ζωή. Γιατί σας δείχνω αυτό το βιβλίο, γιατί σας μιλάω για τους τοξικούς γονείς? Επειδή πιστεύω ότι οι μόνοι οι οποίοι φταίνε για τη μιζέρια μας και φταίνε για τα θέματα που έχουμε μπορούν να είναι μόνο οι γονείς μας και για τα όσα έχουν πράξει ή έχουν παραλείψει να πράξουν σε σχέση με εμάς, καθώς μεγαλώναμε. Στο κανάλι αυτό οι περισσότεροι είμαστε ενήλικες. Ένας ενήλικας άνθρωπος φέρει την πλήρη ευθύνη για τα προβλήματα του, τη μιζέρια του και τα θέματα που αντιμετωπίζει στη ζωή του. Τα θέματα ψυχικής και συναισθηματικής φύσεως. Τι εννοώ? Επειδή τα διαβάζω πάρα πολύ συχνά. Είμαι μόνος, είμαι μόνη, δεν έχω σύντροφο, δεν έχουν χαθεί οι άνδρες, έχουν χαθεί οι γυναίκες, φταίνε οι άνδρες με τους οποίους βγαίνω ραντεβού, φταίνε οι γυναίκες με τις οποίες βγαίνω ραντεβού, φταίει το φίλο που με ενδιαφέρει ερωτικά για το γεγονός ότι είμαι μόνος ή είμαι μόνη. Όχι φίλε μου. Όχι φίλη μου. Είσαι μόνος επειδή στην παρούσα φάση της ζωής σου δεν είσαι σε θέση να έχεις μια υγιή σχέση. Γιατί αν ήσουν σε θέση να έχεις μια υγιή σχέση, θα λειτουργούσες με τέτοιο τρόπο που θα προσέλκυες κοντά σου μια υγιή σχέση ή δεν θα μιζέριαζες αν δεν την είχες. Δεν έχω φίλους, δεν έχω φίλες, έχει χαλάσει ο κόσμος, δεν υπάρχουν φίλοι στην εποχή μας, ζούμε σε κακές εποχές. Εγώ είμαι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος που δικαιούμαι να έχω φίλους, που θα έπρεπε να έχω ένα καλό φιλικό υποστηριχτικό περιβάλλον και όμως δεν έχω, επειδή φταίνε οι άλλοι που δεν θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μου ή που δεν είναι καλοί φίλοι προς εμένα. Όχι φίλε μου, όχι φίλε μου, δεν σου φταίνε οι άλλοι. Δεν σου φταίνε οι άλλοι. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις ιδιάζουσες συνθήκες της ζωής σου. Ούτε κανενός τις ιδιάζουσες συνθήκες δεν μπορώ να γνωρίζω, έστω και αν μου γράψει ένα mail, ένα τεράστιο mail για αυτές. Αυτό που μπορώ να γνωρίζω όμως είναι ότι εάν καθόμαστε και περιμένουμε να έρθουν να μας διασώσουν ως απομηχανείς θεοί, οι ερωτικοί σύντροφοι, οι φίλοι, οι φίλες, οι σωτήρες στη ζωή μας, δεν θα σωθούμε ποτέ και πάντοτε θα νιώθουμε μίζερα και άσχημα. Την ευθύνη για τη δική μας ευτυχία και για τη δική μας ψυχική υγεία και ισορροπία.
Και για τη δική μας συναισθηματική πληρότητα έχουμε εξ ολοκλήρου εμείς, εφόσον είμαστε ενήλικες. Αν ήμασταν ανήλικοι, αν ήμασταν στην ηλικία των 2 ετών, των 3 ετών, των 5 ετών, των 10 ετών, των 12 ετών, των 15 ετών, των 16 ετών, να πούμε ναι, ζεις σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο είναι μη κατάλληλο για να μεγαλώσεις και να βιώνεις ευτυχία και χαρά. Άρα δεν μπορείς από μόνος σου ή από μόνη σου να αλλάξεις τη συνθήκη. Όταν είσαι όμως ενήλικας, όταν είσαι νομικά ανεξάρτητος και αν το θελήσεις και αν το επιδιώξεις και οικονομικά ανεξάρτητος, τότε δεν σου φταίει κανείς άλλος. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Μπορεί να έχεις φάει ξύλο όταν ήσουν μικρός. Μπορεί να έχεις δεχθεί κακοποίηση κάθε είδους. Μπορεί να έχεις μεγαλώσει με έναν τρόπο συναισθηματικά αποστερητικό. Μπορεί να σου τύχαν τα χίλια μύρια δύσκολα και κακά. Έχουν συμβεί σε πολλούς από εμάς και συμβαίνουν σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο κόσμος δεν είναι τέλειος, δεν είναι ιδανικός. Πολύ λίγα παιδιά μεγαλώνουν σε πλήρως υγιή ψυχικά και συναισθηματικά περιβάλλοντα. Και οι περισσότεροι από εμάς κουβαλούμε μια κληρονομιά, βαριά κληρονομιά, είτε παραλήψεων, είτε κακών πράξεων των γονέων μας, είτε του περιβάλλοντος το οποίο μεγαλώσαμε. Έχω δει στην καριέρα μου μέχρι τώρα κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους. Κάποιες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που είτε τους έχω δει στο γραφείο, είτε έχω έρθει σε επαφή μαζί τους, διαβάζοντας τις ιστορίες τους, συνομιλώντας μαζί τους και μαθαίνοντας όλα αυτά που τους βασανίζουν, που τους βασάνιζαν, που τους ταλαιπωρούν, που τους προβληματίζουν. Όσο και αν θέλεις εσύ να πιστεύεις ότι έχεις τη χειρότερη μοίρα πάνω στη γη, οφείλω να σε ενημερώσω ότι ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το δικό του σταυρό, τον οποίο εσύ μπορεί να μην είσαι σε θέση να διακρίνεις το σταυρό του άλλου, να είσαι εξαιρετικά προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος στο δικό σου σταυρό, τον οποίο να τον κοιτάζεις με κάθε λεπτομέρεια και να πιστεύεις ότι έχεις τη χειρότερη μοίρα που θα μπορούσε να έχει άνθρωπος πάνω στη γη. Όμως οφείλω να σε ενημερώσω πως ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το δικό του σταυρό και πως δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έχει κάτι που να τον προβληματίζει, είτε ένα είτε πολλά θέματα. Και σαφώς δεν είναι καθόλου καλή ιδέα, καθόλου χρήσιμο, καθόλου πνευματικά ωφέλιμο να καθόμαστε και να λέμε «Μα γιατί εγώ έχω μια τόσο κακιά ζωή και άλλοι έχουν καλύτερη ζωή και ο τάδε που τον βλέπω στα social media έχει καλύτερη ζωή από μένα και η Δίνα που την βλέπω, ξέρω εγώ, στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στη δουλειά την έχει πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί να μην είμαι κι εγώ τόσο τυχερός ή τόσο τυχερή, γιατί να μην είμαι ένα τόσο τυχερό πρόσωπο ώστε να έχω μια τόσο καλή ζωή όπως αυτούς που ζηλεύω ή ακόμη χειρότερα αυτούς που φθονώ». Δεν ξέρω αν με πιστεύεις, δεν ξέρω αν πιστεύεις την αλήθεια που μοιράζομαι μαζί σου ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί για 24 χρόνια τώρα με ανθρώπους. Μπορεί να μην θες να με πιστέψεις ή να θεωρείς ότι έχω κάποιο λόγο να στα πω αυτά. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους προσωπικές δυσκολίες, όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους προκλήσεις. Κάποιοι από εμάς είμαστε αρκετά συνειδητοποιημένοι ώστε να αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι δυσκολίες μας και ποιες είναι οι προκλήσεις μας στη ζωή μας και κάποιοι άλλοι ζουν αφελώς στην άγνοια και αγνοώντας τις δυσκολίες τους και τις προκλήσεις τους. Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να μουδιάζουν τα αρνητικά συναισθήματα με εξαρτήσεις, είτε με εξαρτήσεις από το ποτό, είτε με εξαρτήσεις από διάφορες ουσίες, είτε με εξαρτήσεις από τα ψώνια ή εξαρτήσεις από τις ερωτικές σχέσεις, είτε με εξαρτήσεις οποιοδήποτε είδους και συνεξαρτήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τις προσωπικές τους δυσκολίες και τις προσωπικές τους προκλήσεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος και δεν υπάρχει άνθρωπος με τέλεια ζωή. Γι' αυτό επιτέλους σταμάτα να κλαίγεσαι και σταμάτα να θεωρείς ότι οποιοδήποτε είναι υποχρεωμένος να σε σώσει, να σε διασώσει και να σε βοηθήσει. Κανείς δεν σου χρωστάει τίποτα.
Οι μόνοι που μας χρωστάνε, και το ξανατονίζω ειδικά όταν είμαστε ανήλικοι, είναι οι γονείς μας. Αυτοί που πήραν τη συνειδητή απόφαση να μας φέρουν στον κόσμο. Αυτοί που πήραν τη συνειδητή απόφαση να είμαστε τα παιδιά τους. Είτε είναι γονείς που μας έχουν γεννήσει, είτε είναι γονείς που μας έχουν επιλέξει. Είτε είμαστε παιδιά της κοιλιάς, είτε είμαστε παιδιά της καρδιάς. Οι γονείς μας, είτε εν γνώση τους είτε εν αγνία τους, οι οποίοι έχουν κάνει και σωστά και λάθη, και μιλάω και ως γονιός αυτή τη στιγμή, έχοντας πλήρη επίγνωση των λαθών, όσων λαθών έχω καταλάβει μέχρι τώρα ότι έχω κάνει ως μητέρα, έχω αντιληφθεί μέχρι τώρα. Υποθέτω ότι μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο και μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τα παιδιά μου, θα αντιληφθώ και άλλα λάθη που έχω κάνει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ατελείς και όλοι οι άνθρωποι περνάμε από διάφορα στάδια πνευματικής εξέλιξης, ειδικά όσοι θέλουν και προσπαθούμε, όσοι θέλουμε και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, και όταν περνάει ο χρόνος και εξελισσόμαστε περισσότερο πνευματικά, συνειδητοποιούμε ότι 10 χρόνια πριν, ότι 20 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, έχουμε κάνει κάποιες παραλήψεις, έχουμε κάνει κάποιες λαθασμένες συμπεριφορές που τώρα δεν θα τις κάνουμε. Οι γονείς μας οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη για τα λάθη, τις παραλήψεις τους που έχουν κάνει, και φέρουν ευθύνη για αυτά που βιώνουμε, όπως και για αυτούς φέρουν ευθύνη οι δικοί τους γονείς και ούτω καθεξής. Όμως, ακόμη και όταν έχουμε γονείς οι οποίοι θα έρθουν και θα παραδεχθούν τα λάθη τους και θα ζητήσουν συγγνώμη, ακόμη και τότε, τα προβλήματα μας δεν θα επιληθούν επειδή οι γονείς μας θα καταλάβουν τα λάθη τους και θα ζητήσουν συγγνώμη. Τα προσωπικά μας προβλήματα και η προσωπική μας μιζέρια θα επιληθεί μόνο αν ανασκουμποθούμε, αν σηκώσουμε τα νοητά σε αυτή την περίπτωση μανίκια μας, αν ανασκουμποθούμε και αν εργαστούμε πνευματικά. Θέλει κόπο να επιτύχεις την πνευματική και ψυχική σου ελευθερία. Χρειάζεται να κουραστείς για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Χρειάζεται να δουλέψεις πνευματικά για να κάνεις τον εαυτό σου καλύτερο. Η ευτυχία δεν χαρίζεται. Η ευτυχία κερδίζεται μετά από σκληρή δουλειά. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Που διαρκεί χρόνια. Που διαρκεί δεκαετίες. Σας έχω πει προηγουμένως ότι έχω συναντήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι που έχω συναντήσει, φυσικά για να τους συναντήσω μέσα από την επαγγελματική μου ιδιότητα και μέσα από το λειτουργήμα του ψυχολόγου, σημαίνει ότι είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, ξεκινούσαν από ένα χώρο στον οποίο δεν ένιωθαν πληρότητα. Το πιο συχνό πράγμα που μου έλεγαν οι άνθρωποι όταν με συναντούσαν ή που μου λένε και τώρα όταν μου στέλνουν email είναι ότι δεν νιώθω καλά, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, δεν είμαι καλά ψυχικά. Δεν είμαι καλά συναισθηματικά. Δεν με χωράνε τα ρούχα μου. Είναι μια έκφραση η οποία θέλει έτσι μέσα στην υπερβολή της να δείξει την ανησυχία και το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά στη ζωή του. Ξυπνάω το πρωί και δεν νιώθω καλά. Πάω για ύπνο και δεν με παίρνει ο ύπνος. Έχω έγνοιες, έχω αγωνίες. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Δεν μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Με καταβάλει μια θλίψη η οποία με αποδυναμώνει και με ακινητοποιεί. Ή με καταβάλει ένας έντονος θυμός ο οποίος δεν με αφήνει να διαχειριστώ τα θέματα στη ζωή μου με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας πλήρως και ικανοποιητικά. Γιατί? Και γιατί έχουμε ελλείψεις συναισθηματικές από την ελλιπή ή κακοποιητική διαπαιδαγώγηση που είχαμε, αλλά και γιατί έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα θα έπρεπε να ήταν τέλεια, όλα θα έπρεπε να κυλούν τέλεια και η ευτυχία είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο για τους ανθρώπους. Όχι, η ευτυχία δεν είναι δεδομένη. Εδώ θα πρέπει να κάνω να βάλω ένα κόμμα σε αυτά που λέω και να εξηγήσω τι θεωρώ ευτυχία. Για μένα προσωπικά, μέσα από, από τα βιώματα μου και την άποψη που έχω δημιουργήσει ως άνθρωπος και ως ψυχολόγος, ευτυχία είναι να μπορώ να χαίρομαι την κάθε μου μέρα.
να μπορώ να βρίσκω θετικά και χαρά στο κάθε τι. Να μπορώ να είμαι γενικώς καλά και να έχω μια ψυχική ισορροπία. Να είμαι καλά εκεί που είμαι, να είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Να προσλαμβάνω τη ζωή με έναν τρόπο ανάλαφρο. Δηλαδή να σηκώνομαι το πρωί και να λέω μια καινούρια μέρα. Μπορεί να έχω πονοκέφαλο, μπορεί να πονάω τα κοκαλά μου, ξέρω κάποιοι μπορεί να έχουν θέματα. Μπορεί να μην έχω πολλά χρήματα, μπορεί να μην έχω φίλους, μπορεί να μην έχω άντρα, μπορεί να μην έχω γυναίκα. Έχω όμως τα δυο μου χέρια. Έχω όμως τις δυνάμεις μου. Είμαι ζωντανός, είμαι ζωντανή. Μπορώ να δημιουργήσω μια καλύτερη ζωή για μένα. Και όταν λέω να δημιουργήσω μια καλύτερη ζωή για μένα, δεν εννοώ να πάω να αποκτήσω ξαφνικά πάρα πολλά υλικά αγαθά ή να γίνω απότομα και ξαφνικά και χωρίς κόπο ένας πολύ γνωστός και διάσημος άνθρωπος ή να αποκτήσω όλα εκείνα τα οποία νομίζω πως φέρνουν την ευτυχία. Η ευτυχία είναι μια κατάσταση του μυαλού. Happiness is a state of mind. Στην οποία φτάνει κάποιος άνθρωπος μετά από πολλή προσπάθεια. Για να μπορέσεις να νιώθεις ευτυχία, για να μπορέσεις να νιώθεις ευτυχισμένος, πρέπει να αντιμετωπίσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τα ψυχικά σου τραύματα. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου, τα κομπλεξιλίκια σου. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τις αρνητικές πεποιθήσεις που έχεις για τον εαυτό σου, τους άλλους ανθρώπους και τη ζωή. Πρέπει να αλλάξεις τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης. Πρέπει να αντιμετωπίσεις την αυτοκαταστροφικότητα και το αυτοσαμποτάρισμα που τυχόν σε χαρακτηρίζει. Αυτά μπορείς να τα αντιμετωπίσεις μόνος σου? Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται στην πνευματική εργασία, διαβάζοντας και παρακολουθώντας φιλοσοφικές σχολές, χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία ως ένα δρόμο πάνω στον οποίο να περπατήσουν, να διαβούν και να φτάσουν σε ψηλότερα επίπεδα προσωπικής ολοκλήρωσης. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι από μόνοι τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το χάος που υπάρχει στο μυαλό και στην καρδιά τους και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στα χέρια ενός ειδικού. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι ψυχολόγοι, οι ψυχοθεραπευτές έχουν κάποιο λόγο ύπαρξης. Δεν είναι τυχαία που έχει δημιουργηθεί η επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία έρχεται ως μια συνέχεια της φιλοσοφίας. Γι' αυτό αναφέρθηκα στη φιλοσοφία προηγουμένως. Αν έχεις ξοδέψει χρόνο, χρήμα, ενέργεια, αν έχεις φάει τα χρόνια της ζωής σου προσπαθώντας να βρεις τον τέλειο άνδρα, την τέλεια γυναίκα, τον σπουδαίο έρωτα, τους πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι να σου καλύπτουν τα κενά σου και τα θέματά σου, και παρόλα αυτά ξαναβρίσκεσαι στο σημείο μηδέν, που κλαις και κλαίγεσαι για αυτούς τους κακούς άλλους που δεν σε ερωτεύτηκαν, που δεν σε αγάπησαν, που δεν σήκωσαν το βάρος της δικής σου ψυχής. Ίσως είναι καιρός, ίσως είναι η ώρα να βάλεις τον εγωισμό και την αλαζονία σου κάτω και να αναλάβεις τις ευθύνες του εαυτού σου. Να παραδεχθείς ότι δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο που προσδοκώντας να πάρεις από τους άλλους τη χαρά που δεν έχεις μέσα σου, απογοητεύεσαι συνεχώς. Μπορεί να χρειάζεται να παράξεις εσύ αυτή τη χαρά για σένα. Και εφόσον προσπαθείς από μόνος σου και δεν τα καταφέρνεις, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσεις βοήθεια από έναν ψυχολόγο της επιλογής σου, από έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της δικής σου επιλογής. Δεν το λέω αυτό ούτε για να πάρω πελατεία, ούτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θα μπορούσα κάλλιστα σε αυτό το βίντεο να πω, ξέρετε, να βλέπετε τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο, να παρακολουθείτε τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο και με ένα μαγικό τρόπο, ειδικά άμα γραφτείτε και στη συμμετοχή, με ένα μαγικό τρόπο θα βρείτε την ευτυχία. Όχι. Μπορούν να είναι χρήσιμα
Και βοηθητικά αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Ακόμη και εμένα την ίδια όταν τα προετοιμάζω, με βοηθάνε. Δεν υπάρχει όμως μαγική λύση. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να χτίσει ένα όμορφο σπίτι χωρίς να κοπιάσει. Όλοι μας, ο καθένας από μας, οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Να αναγνωρίσουμε ότι το κοινό στοιχείο σε όλα μας τα θέματα είμαστε εμείς. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην τα πας καλά με τον ένα φίλο, με τον άλλο φίλο, με τη μία φίλη, με την άλλη φίλη, με τη μια ερωτική σχέση, με την άλλη ερωτική σχέση, να σου πάνε όλα στραβά. Στη δουλειά, στην προσωπική ζωή, παντού και για όλα να φταίνε οι άλλοι και εσύ να μην φταίς καθόλου. Και όταν λέω φταίς, δεν εννοώ απαραίτητος ότι είσαι κακός άνθρωπος. Ούτε εννοώ ότι επίτηδες πας και κάνεις αρνητικά πράγματα για σένα και τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να μην ξέρεις, μπορεί να μην γνωρίζεις τον τρόπο να διεκδικήσεις και να επιτύχεις την ευτυχία. Παραδέξου το. Παραδέξου το και σταμάτα να ψάχνεις τις εύκολες λύσεις, τα easy fix που θα σου δώσει ένας άνθρωπος ή που θα σου δώσει μια ουσία ή που θα σου δώσει ένας εθισμός. Τολμάς, τολμάς να διεκδικήσεις το καλύτερο για σένα. Και το καλύτερο για σένα δεν θα έρθει από κάποιον εξωτερικό άνθρωπο, θα έρθει μόνο μέσα από εσένα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Είναι βλάκες όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είμαστε βλάκες όλοι εμείς οι οποίοι ξοδέψαμε, επενδύσαμε θα πω καλύτερα. Επενδύσαμε τόσο χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να κάνουμε ψυχοθεραπεία για χρόνια. Είπαμε, κάποιοι από εμάς κάνουμε διάφορους κύκλους ψυχοθεραπείας. Είμαστε βλάκες εμείς. Πετάμε τα λεφτά μας ή το χρόνο μας. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος που οι άνθρωποι, τόσοι πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, επενδύουν στην ψυχική τους υγεία. Επενδύουν στην πνευματική τους ανάπτυξη. Και όχι μόνο χρήματα, αλλά και χρόνο, αλλά και προσωπική προσπάθεια. Την επόμενη φορά που θα σου έρθει να κλαφτείς, που θα σου έρθει να φταίξεις όλους τους άλλους για το ότι εσύ δεν νιώθεις καλά και να μην αναλάβεις καμιά προσωπική ευθύνη εσύ, θυμήσου ότι μία φορά θα κουραστείς, μία φορά θα ταλαιπωρηθείς και κυρίως θα είναι το πιο δύσκολο στο να πάρεις την απόφαση να κάνεις ψυχοθεραπεία, να πάρεις την απόφαση να παραδεχθείς ότι έχεις θέματα και να πας να τα επιλύσεις. Και μετά θα μπεις σε ένα δρόμο, θα μπεις σε ένα αυλάκι η ενέργειά σου και η δουλειά σου που θα νιώθεις συνεχώς καλύτερα. Θα σας πω κάτι προσωπικό. Θυμάμαι τον εαυτό μου στο Λύκειο. Στο Λύκειο ήταν μια περίοδος που είχα πολλές απογοητεύσεις συναισθηματικής φύσεως και από φίλες και από φλερτ, το οποίο εννοείται ότι δεν είχαν τελεσφορήσει. Και στα πρώτα χρόνια στο πανεπιστήμιο θυμάμαι ότι είχα έτσι μια μιζέρια η οποία δεν φαίνονταν προς τα έξω, γιατί προσπαθούσα το καημένο. Προσπαθούσα με βάση τα όπλα που είχα στη διάθεσή μου, που τότε ήταν τα όπλα της θρησκείας. Δεν πήγαινα για ψυχοθεραπεία τότε, πήγαινα για εξομολόγηση. Προσπαθούσα πάρα πολύ να καλυτερεύσω τα συναισθήματά μου και να είμαι χαρούμενη στη ζωή μου. Και θυμάμαι μια συζήτηση που είχα με τη μάνα μου και της έλεγα πω, άμα βρω ένα καλό άνδρα, όπως εσύ βρήκες τον μπαμπά, θα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Και μου έλεγε η μάνα μου, πρέπει να κάνεις υπομονή, μου έλεγε. Υπομονή. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω την έννοια της υπομονής τότε, όπως μου την έλεγε η μητέρα μου, που νομίζω ότι τώρα έχω αρχίσει να την καταλαβαίνω. Και της έλεγα, τι σημαίνει υπομονή. Υπομονή σημαίνει να μην προσπαθείς, σημαίνει να παραδίδεσαι και είμαι άτυχη, της έλεγα. Και μου λέγε η μάνα μου, κανείς δεν είναι τυχερός και κανείς δεν είναι άτυχος, απλώς μπορεί ακόμη να μην ήρθε η ώρα για έναν καλό άνδρα ή να μην ήρθε η ώρα για μια καλή φιλία, να μην ήρθε η ώρα για το ένα ή η ώρα για το άλλο, και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τώρα εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη και αν έρθουν στη ζωή σου καλά πρόσωπα, ακόμη και αν αποκτήσεις καλούς φίλους ή ακόμη και αν έχεις έναν καλό ερωτικό σύντροφο, αν δεν είσαι εσύ καλά από μέσα σου, δεν μπορείς ούτε να το ευχαριστηθείς και το πολύ πιθανό να το σαμποτάρεις κιόλας. Δεν μας φέρνουν την ευτυχία οι καλές φιλίες και οι καλές ερωτικές σχέσεις. Αν είμαστε άνθρωποι που έχουμε αποκτήσει την ικανότητα της ευτυχίας μέσα από σοβαρή προσωπική δουλειά, τότε ναι,
μπορούμε να χαρούμε, να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε και τις καλές ερωτικές μας σχέσεις και τις καλές μας φιλίες. Και όταν βρισκόμαστε σε μια κακοποιητική ερωτική σχέση, να μην το ανεχόμαστε καθόλου και να μην την προχωράμε. Ή όταν βρισκόμαστε σε μια ατέριαστη φιλία, να μην την αφήνουμε αυτήν την ατέριαστη φιλία να μας ρουφήξει όλη μας την ενέργεια, αλλά να τη σταματάμε όσο είναι νωρίς. Η προσωπική μας ευτυχία εξαρτάται προσωπικά από εμάς τους ιδίους. Οι μόνοι που μας φταίνει είναι οι γονείς μας και αυτοί για τα πράγματα που μας έχουν επιφέρει, για τα πράγματα που έχουν παραλείψει να μας δώσουν όταν ήμασταν ανήλικοι. Είσαι ενήλικας, είμαι ενήλικας, είμαστε υπεύθυνοι για την προσωπική μας ευτυχία. Τα καλά νέα είναι ότι εμείς μπορούμε να επιφέρουμε την προσωπική μας ευτυχία. Τα κακά εντός εικόνα νέα είναι ότι χρειάζεται να δουλέψουμε σκληρά για αυτή, να κοπιάσουμε. Τα καλά κόπισκτώνται, τα καλά πράγματα αποκτούνται με κόπο. Αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός ο κόπος της πνευματικής εργασίας και της πνευματικής προσπάθειας είναι κόπος ευχάριστος, δεν είναι δυσάρεστος κόπος. Ο κόπος του να κλεγόμαστε και να μιζεριάζουμε και να κατηγορούμε τον κόσμο όλο ότι φταίει για την προσωπική μας δυστυχία είναι δυσάρεστος κόπος, κόπος ο οποίος μας εξαντλεί. Ενώ ο κόπος που βάζουμε προκειμένου να εξελιχθούμε ψυχικά και πνευματικά ως άνθρωποι, ο πνευματικός κόπος είναι κόπος που μας ευχαριστεί και μας γεμίζει ενέργεια, δεν μας αδειάζει από ενέργεια. Σκεφτείτε το παράδειγμα, κάποιος να κοπιάζει αθλούμενος, να κοπιάζει πεζοπορώντας, να κοπιάζει τρέχοντας, να κοπιάζει κάνοντας ασκήσεις. Είναι κουραστικό να τρέχεις, είναι κουραστικό να περπατάς μεγάλες αποστάσεις, είναι κουραστικό να κάνεις ασκήσεις. Όσο όμως κάνεις τις ασκήσεις και μετά, αυτός ο κόπος αφήνει μια ικανοποίηση στο σώμα και μια ευεξία. Το ίδιο ισχύει και με τον πνευματικό κόπο. Όταν όμως κάποιος τεμπελιάζει σωματικά, σκεφτείτε έναν άνθρωπο που πονάει τα κόκαλά του, πονάει τους μυς του, νιώθει κομμένος, νιώθει κουρασμένος και ξαπλώνει σε ένα καναπέ και λέει «πονάω, πονάω, πονάω» και κλαίγεται όλη μέρα. Αυτό που κλαίγεται αποτελεί κόπο, το να κλαίγεσαι δεν είναι ξεκούραστο, είναι κουραστικό άθλημα. Αυτός ο κόπος όμως θα σταματήσει να κλαίγεται, θα είναι ακόμη πιο κουρασμένος αυτός ο άνθρωπος, ακόμη πιο έξυπνος, ξέπνος, όχι πιο έξυπνος, πιο ξέπνος και με ακόμη λιγότερη ενέργεια. Εάν όμως κοπίαζε αθλούμενος ο άνθρωπος αυτός, θα ένιωθε καλύτερα ενώ κοπίαζε αθλούμενος και θα έμενε και με καλύτερη διάθεση μετά την άθληση. Η πνευματική άσκηση προσομοιάζει με τη σωματική άσκηση. Οι άνθρωποι που τολμούν να κοπιάσουν στη σωματική άθληση έχουν και τα ωραία αποτελέσματα στο σώμα τους. Οι άνθρωποι που τολμούν να κοπιάσουν στην πνευματική άσκηση έχουν και τα ωραία αποτελέσματα στη ψυχή τους, με πρώτο και καλύτερο την αίσθηση ευτυχίας που νιώθουν από μέσα τους. Την αίσθηση συναισθηματικής και πνευματικής πληρότητας. Οι εύκολες λύσεις δεν λύνουν κανένα πρόβλημα παρά μόνο το επιμικρύνουν. Δεν μας φταίνε οι άλλοι που δεν νιώθουμε καλά. Εμείς έχουμε την ευθύνη και αν θέλουμε να κοπιάσουμε, θα αποκτήσουμε την ικανότητα της ευτυχίας, η οποία δεν έχει να κάνει με το ποιες σχέσεις έχουμε, έχει να κάνει με το τι σχέση θα αποκτήσουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ένα θεωρητικό vlog, ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Έχω εμπνευστεί από πολλά από τα τελευταία mail που διαβάζω αυτόν τον καιρό.